όταν ξεμολογούμαστε μια αμαρτία και ξαναπέφτουμε, πρέπει να δούμε γιατί πέσαμε. Γιατί κάνεις κάποια πράγματα πριν την εξομολόγηση, κάνεις και κάποια πράγματα μετά την εξομολόγηση. Ο σκοπός δεν είναι απλώς να πάρεις άφηση συγχώρηση, αλλά και να μην ξανακάνεις την αμαρτία, δηλαδή να θεραπευτεί η ψυχή. Πώς, ας πούμε, πάμε στο νοσοκομείο, και εντάξει, μπορεί να έχεις πει δηλητήριο, ας πούμε, έτσι, έχεις πει δηλητήριο, πάνε εκεί, σου κάνουν γιατί τι θα σου κάνουν, μια αίσθηση. Ωραία, ξέφυγες το θάνατο, αλλά το θέμα είναι τι, να μην ξαναπείς δηλητήριο. Δεν μου ξαναπείς, πάλι τα ίδια θα χρειαστείς, Λοιπόν, η θεραπεία είναι να μην ξανακάνουμε το ίδιο πράγμα. Θα πρέπει να έχουμε τέτοια απόφαση, λέμε οι άλλοι, μετά την εξομολόγηση, καλύτερα να πεθάνουμε παρά να ξανακάνουμε την ίδια αμαρτία. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι να προσέχεις τα αίτια. Γιατί έπεσες στην αμαρτία, Έχουμε μία στρατηγική. Πώς όταν θέλεις να πετύχεις ένα σκοπό, ένα στόχο, λες, θα πρέπει να κάνω αυτές και αυτές τις ενέργειες. Ένας που πολιορκεί μια πόλη, ας πούμε, στρατηγός τι κάνει, κόβει τον ανεφοδιασμό της πόλης. Οπότε οι άνθρωποι που είναι μέσα, άμα δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να πιούν, τι θα κάνουν, θα παραδοθούν. Έτσι λοιπόν, αν θες να κόψεις ένα πάθος, θα πρέπει να κόψεις αυτό που τρέφει το πάθος. Ό,τι είναι αυτό, ανάλογα το πάθος. Αν είναι, ας πούμε, τα πάθη της αρκώσεως, θα πρέπει να κόψεις ό,τι ενισχύει αυτά τα πάθη. Το πολύ φαγητό, την πολύ ξεκούραση, την κατάκριση, όλα αυτά που μαζεύουν οι άλλοι. Γιατί αν δεν το κάνεις αυτό, τι θα γίνει, θα ξαναπέσεις πάλι. Μπορεί να πήρες την άφεση, αλλά δεν θεραπεύτηκες. Η εξομολόγηση δίνει άφεση, αλλά δεν θεραπεύει. Πρέπει να αγωνιστείς μετά με την κακή συνήθεια, με το πάθος. Οπότε θα πρέπει να προσέχουμε μετά την εξομολόγηση να κόψουμε και τα αίτια που μας έριξαν στην αμαρτία για την οποία πήραμε την άφεση. Και οπωσδήποτε μην ξαναπέσουμε εκούσια. Αν πέσει εκούσια, με τη θέλησή σου δηλαδή, σημαίνει ότι δεν μετάνιωσες. Πήγες απλώς, τα είπες, ανακοίνωσες κάποιες απτώσεις και τι έγινε με αυτό. Το θέμα είναι να έχεις απόφαση να μην ξαναπέσεις. Να ρωτήσω λίγο εγώ, έτσι όπως το καταλαβαίνω και το... εγώ, ας πούμε, που είμαι στην αρχή και παλεύω. Παλεύω να αναγνωρίσω καταρχήν τα πάθη που έχω, να τα ανακαλύψω, να τα αναγνωρίσω. Και προσπαθώ, τώρα είμαι στον αγώνα. Τι έχω, τι πρέπει να αντιμετωπίσω, τι πρέπει να καθαρίσω. Είναι τα πάθη μου που με παλεύουν. Και από αυτά παίρνει δικαίωμα και ο πονηρός και με παλεύει και εκείνος. Έχω και τις προσβολές του πονηρού. Αργότερα, όταν θα φτάσει η ψυχή στο επίπεδο εκείνο που είπατε, της μακαριότητας και της χαράς και της αγάπης του Χριστού, νομίζω ότι πλέον έχουν ξεριζωθεί τα πάθη και σταματάνε και οι προσβολές του πονηρού. Τι γίνεται, πώς ζει ο άνθρωπος, δηλαδή αυτή την... Ο Παπάς Δωρόθεος λέει, το να ξεριζώσεις είναι πολύ δύσκολο, αλλά τα κοιμίζεις, τα ναρκώνεις. Έτσι υπάρχουν, αλλά δεν λειτουργούν, δεν ενεργούν. Θα έχεις μια κατάσταση ύπνωσης. Αυτό είναι στην πρώτη φάση. Το ξερίζωμα είναι σε δεύτερη φάση, είναι πολύ πιο δύσκολο. Γίνεται και αυτό, αλλά πιο δύσκολο. Ο πειρασμός δεν σταματάει, αλλά πλέον ο άνθρωπος μετά από κάποιο σημείο καθαρίζεται όπως λέμε από πάντα, υποτάσσει δηλαδή. Και δεν ασχολείται. Δεν τον απασχολεί. Έχει μάθει να περιφρονεί τον πονηρό, αυτό που λέμε στην αρχή. Δεν ασχολείται με τον πονηρό, με το κακό. Ούτε και δίνει τόπο βέβαια στο μυαλό του. Κατά την εμπειρία πως μετά και μια εξομολόγηση έχω πολύ πιο ισχυρούς πειρασμούς. Αυτό είναι normal. Έχει πολύ ισχυρούς γιατί ο διάβολος θέλει να σε μολύνει αμέσως, έτσι, να χάσουμε τη χάρη, όπως και μετά τη Θεία Κοινωνία. Πρέπει να προσέχουμε πολύ, κυρίως να μην θυμώσουμε. Γιατί ο διάβολος προσπαθεί να μας μολύνει
για να χάσουμε τη χάρη που πήραμε. Γι' αυτό γίνεται. Νορμάλ δεν είναι, έτσι είναι η τέχνη του διαβόλου. Αλλά με λίγη νύψη, με λίγη προσοχή, δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα. Ο διάβολος δεν έχει εξουσία. Ε. Λέγαμε και στο λεωφορείο ότι είμαστε αυτεξούσιοι, είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Δεν μπορεί να μας αναγκάσει κανένας ούτε το καλό να κάνουμε, ούτε το κακό. Ούτε ο διάβολος. Ακόμα θα έλεγα και ο Θεός δεν μας αναγκάζει. Σέβεται το αυτεξούσιο. Μόνοι μας κάνουμε το καλό ή το κακό, με θέλησή μας. Και έχω και μια άλλη απορία. Λέτε ότι η αμαρτία σκοτώνει την ψυχή. Πώς γίνεται μετά πάει στην αιώνια κόλαση, αφού υποτίθεται ότι σκοτώνεται. Αυτό που λέμε νέκρωση της ψυχής τι είναι, είναι η αποχώρηση, η απενεργοποίηση της χάρης. Αυτό είναι η νέκρωση της ψυχής, έτσι. Για τη ζωή της ψυχής και του όλου ανθρώπου είναι η ζωή με το Θεό. Ο Θεός είναι η ζωή. Όταν αμαρτάνουμε τι κάνουμε, λέμε όχι στο Θεό, δεν σε θέλω. Φεύγουμε από το Θεό. Φεύγουμε τη ζωή. Οπότε τι κάνουμε, νεκρονόμαστε. Και αυτό μετά που ζει η αιώνια, που συνεχίζει να εννοεί, τι είναι αυτό ακριβώς. Υπάρχει ζωή, αλλά δεν υπάρχει ζωή με τη χάρη. Ουσιαστικά είναι ένας θάνατος, φοβερός θάνατος. Το να ζεις χωρίς τον Θεό. Γράφανε κάποια συνθήματα, είχα διαβάσει ένα σύνθημα σε ένα τείχο σε ένα σχολείο στη Θεσσαλονίκη. Πεθαίνουμε στα 18 μας, θα έχουμε στα 80. Τι εννοούσαν τα παιδιά που γράφανε αυτό έτσι. Όταν αμαρτάνεις θανάσιμα μάλιστα, πεθαίνεις. Πεθαίνει η ψυχή σου, έτσι. Και στον Αδάμ πρώτα πέθανε η ψυχή και μετά πέθανε το σώμα. Και στην Εύα, έτσι. Κάνα την αμαρτία, μια αμαρτία κάνα, την παρακοή. Και αυτό ήταν η νέκρωση, ο θάνατος της ψυχής. Ζούσε η ψυχή με την έννοια, ας πούμε, θα λέγαμε την, ας το πούμε, βιολογική, έτσι, αλλά ήταν χωρισμένη από τη χάρη. Και αυτό είναι ο θάνατος, ο πνευματικός θάνατος. Και το αποτέλεσμα ήταν μετά να πεθάνει και το σώμα. Και αυτοί οι άνθρωποι που είναι, ας πούμε, ομιγέννητο να μην είναι για κανέναν, δηλαδή για εμάς, θα είναι στην κόλαση, θα ζει η ψυχή, αλλά θα ζει χωρίς το Θεό και θα είναι ένας θάνατος, φοβερός. Θα το ζουν σαν θάνατο, το χωρισμό από το Θεό. Και ήδη από τώρα το ζουνε. Βλέπεις αυτοί οι ταλέποροι άνθρωποι που είναι στο κοσμικό τρόπο ζωής, ζουνε το θάνατο. Όλη αυτή η αγωνία, το άγχος, η ενασφάλιση, οι φοβίες, τα ψυχολογικά, οι καταθλίψεις, η απελπισία, η έλλειψη νοήματος για τη ζωή, το υπαρξιακό κενό, όλα αυτά τι είναι, θάνατος. Πνευματικός θάνατος. Νεκρωμένες ψυχές. Κινούμενα πτώματα, να το πούμε. Λέει. Αυτό που μας είπατε, ας πούμε, για τη θέωση, που μας μιλήσατε στο λεωφορείο, αν δεν αποκατασταθεί αυτή η λειτουργία της αδιάρρηκτης προσευχής, γιατί πολλές φορές μας έχετε μιλήσει και μας έχετε πει ότι ουσιαστικά η σωτηρία δεν είναι κάτι αφηρημένο, αλλά είναι κάτι συγκεκριμένο. Και έχετε πει ότι είναι αυτό, ουσιαστικά η αποκατάσταση αυτής της λειτουργίας στον άνθρωπο. Ο Θεός μπορεί, δεν ξέρω τώρα αν είναι, γιατί πως είναι λαθασμένη, να σώσει κάποιον άνθρωπο χωρίς να έχει γίνει αυτή η αποκατάσταση. Δηλαδή η αδιάρρηκτη νοερά που έχει να λειτουργεί στον άνθρωπο συνεχώς. Μπορεί να του δώσει ο Θεός την τελευταία στιγμή, έτσι. Αν ζει εν μετανοία και έχει κάνει διάθεση. Πώς οι άνθρωποι σώθηκαν την τελευταία στιγμή. Επειδή κάποιες φορές έχετε πει ότι ουσιαστικά η σωτηρία δεν είναι κάτι τυχαίο που μπορεί να συμβεί στον καθένα, αλλά είναι κάτι αυτό το συγκεκριμένο. Δηλαδή, να. Οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, αυτό θεωρούσαν ως εκκλησιαστικοποίηση, έτσι, ένταξη στην Εκκλησία. Εμείς λέμε, βαφτίστηκε στην Εκκλησία. Είσαι, πώς είναι βαφτισμένοι σήμερα από τους Έλληνες, είναι στην Εκκλησία. Πολλοί είναι και εχθροί της Εκκλησίας.
Στην εκκλησία μπαίνεις όταν αποκατασταθεί η νοερά λειτουργία, έτσι. Δηλαδή ο νους βλέπει τον Θεό, αυτή είναι η νοερά λειτουργία. Μπορεί να μην λες και τίποτε, είναι ότι λες τα μηχανάκι συνέχεια και Ιησούς θέλει σε μένα, αλλά βλέπεις τον Θεό συνεχώς, είσαι μπροστά στον Θεό. Αυτή είναι η νοερά λειτουργία, έτσι. Ο νους δηλαδή δεν βλέπεις τα κτίσματα, αλλά στο χτίστη. Βλέπεις τα πράγματα του κόσμου, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα ευχαριστήσουμε. Αλλά βλέπει συνέχεια προς τον Χριστό. Αυτή είναι η αδιάλειπτη προσοχή. Η αίσθηση του Θεού. Η αίσθηση ότι είσαι μπροστά στο Θεό και με το Θεό. Και τι άνθρωποι τώρα που φώναζαν για τις εκκλησίες, Γιάννη. Τι έχουν πήγαινε στην εκκλησία, όχι. Βέβαια, πολλοί από αυτούς. Τα νόησε ότι τα άφησαν στο τρίκανο από ό,τι μας έχουν πει, τη Μεγάλη Παρασκευή. Κάνουμε να έκανε καφέ, τσιγάρο, βρίζουνε, κάνουνε και άλλα. Αυτό τι ήταν. Γι' αυτό ο Θεός το επέτρεψε όλα αυτά να καταλάβουν. Εγώ έτσι νιώθω. Μια παραχώρηση. Καταλάβουν τι αξία έχει η εκκλησία. Και είπε κάποιος γιατρός, να έγινε νεκτά τα μεγάφωνα, να είμαστε έξω από τον καφέ μας, να το τσιγάρο μας και να πούμε τι είναι το γι' αυτό, δεν είναι η εκκλησία μας. Έχει περάσει πολύ το κοσμικό πνεύμα, το οποίο είναι το διαβολικό πνεύμα. Ενώ η εκκλησία μας είναι αστυπική. Και όπως μας είπε χτες ο πατήρ, για αυτή τη γαλλίδα που έγινε ορθόδοξη, λέει ο Χριστός είναι πάντα πάνω στο σταυρό. Όταν αγκαλιάζεις τον Χριστό, αγκαλιάζεις και το σταυρό. Δηλαδή, έχεις θλίψεις, έτσι. Ο χριστιανός πάντα έχει θλίψεις. Και ζει μια ζωή σταυρωμένη. Δηλαδή μια ζωή ασκητική. Με νηστεία, με προσευχή, με υπομονή, με συκοφαντίες, με διωγμούς. Γιατί τι είπε ο Κύριος, ή με διώξαν και εμάς διώξαν. Δεν είπε ο Κύριος. Με ασθένειες, ό,τι παραχωρήσει η αγάπη του Θεού. Δεν θα σου πούνε όλοι καλά λόγια, κάποιοι θα σου πούνε κακά λόγια. Αλλήμωνα να μας πούνε όλοι καλά λόγια, είπε ο Κύριος. Και τι έλεγε το Ευαγγέλιο. Χθες που διαβάσαμε στην αριθμία έλεγε «Έσαστε, λέει, μισούμενοι υπό πάντα». Όχι μερικοί, όλοι λέει θα σας μισήσουν. Για σκεφτείτε αυτό. Σε λίγο θα δείτε ότι θα το ζούμε αυτό. Δεν το δεχόμαστε όμως. Δεν μας αρέσει. Γιατί είμαστε φίλοι. Αλλά πρέπει να το επιλέξουμε αν θέλουμε να είμαστε με τον Χριστό. Αν τώρα βλέπετε όλοι οι άνθρωποι έχουν γίνει τέλειο υποτακτικοί τις νέες τάξεις πραγμάτων, όλοι με προβοσκίδες, με μάσκες, τώρα συζητάνε λέει να κάνουν υποχρεωτική τη μάσκα στους ναούς. Έτσι θα υποταχθούμε σε αυτό. Η μάσκα είναι απαξίωση της εικόνας του Θεού. Το πρόσωπο του ανθρώπου είναι εικόνα του Θεού. Ποτέ δεν έχουμε αγίους με μάσκες. Έχετε δει κανένα Άγιο να φοράει μάσκα, ποτέ. Μπορείς να φανταστούμε τον Άγιο Παΐσιο να φοράει μάσκα, ποτέ. Έτσι, γιατί είναι απαξίωση του προσώπου. Όλο το άλλο σώμα είναι καλυμμένο, πρέπει να είναι καλυμμένο. Όπως είναι η Παναγία μας, όπως είναι όλοι άλλοι. Αλλά το πρόσωπο δεν το καλύπτουμε ποτέ. Φανερώνει το Χριστό. Και σε κανένα περίπτωση ο Χριστός μας δεν μας έλεγε φορέστε μάσκες και σταθείτε στα δύο μέτρα να σας μιλήσω, ας πούμε. Στη Θεία Λειτουργία, το είπε και άλλες φορές, μας λέει να ασπαζόμαστε ένας τον άλλον. Το αγαπήσαμε ένα λίγος. Οι χριστιανοί ασπάζονται ένας τον άλλον. Με άγιο φίλοι, μα οι άντρες τους άντρες είναι και οι γυναίκες. Και μέχρι τώρα γίνεται αυτό στους ιερείς, έτσι όταν είναι πολύ ιερείς που λειτουργούν. Ασπάζονται. Πώς θα ασπαστείς τον άλλον με τη μάσκα, όταν έχεις τις αποστάσεις των 2 μέτρων. Αν ήταν έτσι τα πράγματα, ήδη οι άγιοι πατέρες 2.000 χρόνια αυτό θα μας λέγανε. Κάντε αυτό το πράγμα όταν έχουμε επιδημία. Δεν μας είπαν αυτό, μας είπαν το αντίθετο. Να κάνουμε πιο πολλές λειτουργίες, να κάνουμε λιτανίες. Ο Άγιος Βυσσαρίωνας έχει χάρισμα ειδικό έτσι για τις λοιμώδεις νόσους και μάλιστα για την πανούκλα. Πήγε η κάρα του στην Ρουμανία και οι άνθρωποι εκεί που πέθαιναν στο Ριδόν με το που πήγε η κάρα σταμάτησε η πανούκλα. Γι' αυτό ο Άγιος Βυσσαρίωνας δηλαδή και το μοναστήρι και όλα αυτά έχουν και σήμερα τον εμπλακούνται πάρα πολύ τον Άγιο Βυσσαρίωνα. Οι Ρουμάνοι. Αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας. Όλα αυτά που μας είπαν να κάνουμε τώρα είναι αντιπαραδοσιακά, είναι αντιπατερικά.
Αν θα δείτε, αν όλοι φοβούνται, μετά εσύ που δεν θα τηρείς αυτά τα ορθόδοξα μέτρα, θα ανεξηθείς. Θα σου λένε, είσαι εχθρός της υγείας, εχθρός του λαού. Όπως λέγανε και οι κομμουνιστές, έτσι, για τους χριστιανούς, είσαι εχθρός του λαού. Επειδή δεν κάνεις υπακοή σε αυτά που λέει ο Κέσσαρας. Μα ο Κέσσαρας ξέρουμε από ποιον εμπνέεται. Να κάνουμε υπακοή στον Ευέλθεβουλ και στους ανθρώπους του Αντιχρίστου.